Μετά το τρίμερο του Πάσχα έρχεται στα καπάκια το τρίμερο της Πρωτομαγιάς. Πού ακριβώς κλείνει ο κόσμος και τι ακριβώς θα κοστίσει η επίσκεψη σε κάποιον από τους δημοφιλείς προορισμούς? Αναμέναμε μικρότερη κινητικότητα για το τρίμερο της Πρωτομαγιάς, διότι ήταν πολύ μεγάλη κινητικότητα το τρίμερο του Πάσχα, από Μεγάλη Παρασκευή ως και Δευτέρα του Πάσχα. Τα δεδομένα πλέον μας διαψεύδουν όμως, διότι βλέπουμε ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα για ακίνητα και γραμμές βραχιόνιος μισθός, ιδιαίτερα στους δημοφιλείς προορισμούς της Πρωτομαγιάς. Στην εσωτική χώρα ξεκινάμε από 74% της προκατής και αγγίζουμε ακόμα και το 93%, ενώ στην υπηρετική χώρα βλέπουμε μειώσεις σχέση με το τρίμηνο του Πάσχα, με τις προκατήσεις να ξεκινούν από 45% και να αγγίζουμε ακόμα και το 87%. Αξίζει να αναφέρω ότι στην ίδια αυτή δεδομένη χρονική στιγμή ο τρίμηνος Πρωτομαγιάς 29 Τετάρτου έως και 2 Πέμπτου ημέρα Δευτέρα, οι προκρατήσεις αγγίζουν το 82%, οι τιμές είναι από 574 ευρώ στους 600 ευρώ για ακίνητα από 75% τετραγωνικά μέτρα που μπορεί να φιλοξενήσει μια οικογένεια τετραμελή ή ακόμα και 6 άτομα ανάλογα με την πολιτική του κάρου στο ιδιοκτήτη. Στις πέτσες βρισκόμαστε στο 70% με τις τιμές είναι από 360 ευρώ στους 600 ευρώ για το τρίμηνο. Στην Τίνο στο 86% με 225 ευρώ 390 ευρώ. Στην Σύρο στο 74% με μόλις 91 κίνητα διαθέσιμα από 346 που είναι η δυναμικότητα των νησίων βραχιόνιων μισθώσεων. Με τις τιμές είναι από 165 ευρώ έως 350 ευρώ. Να ξέρω να αναφέρω ότι από 30 έως 50 τετραγωνικά μέτρα οι τιμές είναι από 165 έως 216 ευρώ το τρίμηνο και από 60 τετραγωνικά μέτρα 90 αγγίζουν 390 ευρώ. Στην Χίο ξεκινάμε από 260 ευρώ και 392 ευρώ το τρίμηνο με τις προκατήσεις 75%. Στην Πάτμο 85% υποκρατήσει 26 κίνητα διαθέσιμα από 280 έως 580 ευρώ. Στην Σκιάθο από 240 ευρώ έως 380 ευρώ με 76% υποκρατήσεις. Στην Σκόπελο από 324 ευρώ έως 390 ευρώ με 83% της υποκρατήσεις και 54% διαθέσιμα κίνητα. Στην Άντρας προορισμούς που πραγματικά κερδίζει συνεχώς το ενδιαφέρον των επισκεπτών και των ταξιδιωτών είναι στο 86% από 240 ευρώ έως 300 ευρώ. Η Κύθνος, ένας προορισμός που το τελευταίο χρονικό διάστημα καταγράφει έντονη κινητικότητα, βλέπουμε ότι τιμές ξεκινούν το τρίμερο από 440 ευρώ και 540 ευρώ. Η καλύτερη τιμή ήταν 440 ευρώ κατά κύριο λόγο ακίνητα 45-50 τετραγωνικά μέτρα. Ενώ τα ακίνητα που είναι γύρω στα 55-60 τετραγωνικά μέτρα κοστίζουν γύρω στα 540 ευρώ. Στην Αίγινα με 330 ακίνητα εγγραμμένα στου βραχιόνιου μισθώσει καταγράφει προκρατή στο 82% με 59 ακίνητα διαθέσιμα και στην το τρίμηνο από 240 έως 480 ευρώ. Στην Μύκονο από 300 έως 862 ευρώ με 93% το ποσοστό προκρατήσεων. Αξίζει να αναφέρω ότι στην Μύκονο στην χώρα το ακίνητο από 60 έως 80 τετραγωνικά μέτρα στοιχίζει από 762 ευρώ 862 ευρώ. Η οικονομικότητα προορισμού είναι ο Ορεινός με 45 τετραγωνικά μέτρα 491 ευρώ. Στον Άγιο Στέφανο τα 120 τετραγωνικά μέτρα 530 ευρώ το τρίμερο και στην περιοχή Καλαφάτη 105 τετραγωνικά μέτρα στοιχίζει 557 ευρώ. Η Σαντορίνη πλέον από 560 ευρώ έως και 900 ευρώ το τρίμερο. Οι πιο οικονομικές περιοχές είναι η Βλυχάδα 50 τετραγωνικά μέτρα 245 ευρώ, η Περίσσα 60 τετραγωνικά μέτρα 261 ευρώ, Πύργος 315 ευρώ για 85 τετραγωνικά μέτρα, 149 ακίνητα διαθέσιμα. Στην Πάρο που βλέπουμε προκατήσεις 87% από 260 έως 640 ευρώ και στην Κέα 93% υποκρατήσει από 380 έως 750 ευρώ και 26 διαθέσιμα κίνητα. Άρα Σαντορίνη Μύκονο βλέπουμε ότι αναμένεται να βουλιάξουν τα νησιά. Σαντορίνη και Μύκονο καταγράφουν πραγματικά εντυπωσιακά ποσοστά προκατήσεων που αγγίζουν το 93%, ενώ είναι σημαντικό να αναφέρω ότι υπάρχει δυνατότητα ανάλογα με την περιοχή και το είδος του ακινήτου να βρει κάποιο ένα ακίνητο ευκαιρία κοντά στα 300-350 ευρώ και παίζει σημαντικό ρόλο εάν το ακίνητο είναι μέσα στη χώρα ή είναι σε κάποια πιθανή περιοχή πλησίου της χώρας. Mm-hmm. Στην υπηρετική Ελλάδα. Όσον αφορά την υπηρετική Ελλάδα, έντονη κινητικότητα καταγράφεται στην Καλαμάτα και αυτό το τρίμερο η Καλαμάτα καταγράφει προκατήσεις στο 79% με 113 κίνητα διαθέσιμα. Η τιμή είναι από 240 ευρώ στα 390 ευρώ. Στο Λεωνίδιο της Ακαδίας 66% προκατήσεις 27 διαθέσιμα κίνητα από 170 έως 190 ευρώ. Τις ανυτερεύσεις παραλία και έως 54% προκατήσεις 19 κίνητα γεγραμμένα και διαθέσιμη με τη δεδομένη χρονική στιγμή υποσμίσθωση από 150 έως 210 ευρώ. Πάλι δεν έχουμε όμως έντονη κινητικότητα και στα Μετέωρα Καλαμπάκα, όπου καταγράφει προκατήσεις 87%, 26 διαθέσιμα κίνητα, 270 έως 318 ευρώ. Μετά τον Ναύπλιο, προορισμός 365 μέρες το χρόνο, 91% με 26 διαθέσιμα κίνητα από 180 ευρώ έως και 330 ευρώ, η Ιωάννη Μακενάφακτος από 86% έως και 92% υποκρατήσεις. Ο νομός Ηλίας τώρα τα παράδειγμα αράσια προάστια του βλέπουμε ότι υποκρατήσεις 45%, οι τιμές είναι πιο οικονομικές από 100
59 ευρώ έως και 315 ευρώ. Στην Ηλία αξίζει να συναφέρω όμως ότι υπάρχουν περιοχές όπως η Ζαχάρα που έμεσα να κύρωσε ένα τετραγωνικά μέτρα 159 ευρώ. Σαν Δουνέικα, στο νομό Ηλίας, 60 τετραγωνικά μέτρα 161 ευρώ. Στα Φιδιά, 60 τετραγωνικά μέτρα 174 ευρώ. Στο Κατάκολο, 100 τετραγωνικά μέτρα 236 ευρώ. Και στην Κουρούτα, 60 τετραγωνικά μέτρα 315 ευρώ. Που αποτελεί και την Μήκον την Πελοποννήσου, όπως είναι τουλάχιστον η Πελοποννήσου. Μετά σε Καμένα Βούλα, για έχουν κινηθεί κοντά στο νομό Αττικής, είναι 512 ευρώ σε 693 ευρώ. Από 324 ευρώ σε 341 ευρώ οι τρεις αλυτερεύσεις. Θα αξίζει να θεωρώ ότι είναι πολύ μικρή θεσιμότητα των ακινήτων. Είναι μόλις 74 κίνητα για γραμμές βαριχρόνιας μισθός όσον αφορά τα Καμένα Βούλα και τον Κωνσταντίνο και οι προκρατήσεις αγγίζουν ακόμα και το 70%.